με τις ανθισμένες ροδακινιές να εξυμνούνται από τον υπέροχο Κάμπο. Κάμπο η Μαθίας. Πάμε Βέρεια, πάμε Πέλα. Με ωραίες εικόνες όμως θα συνδεθούμε με την κουλούρα η Μαθίας, με τον κύριο Τάσο Χαλκίδη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Γεωργών Βέρειας, για να μας πει όλες τις λεπτομέρειες, μιας και πρωταγωνιστή στο ντοκιμαντέρ αυτό του National Geographic. Τι ωραίες εικόνες είναι αυτές, τι ωραία μέρα κάνει εκεί, κύριε Χαλκίδη. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα από την όμορφη Μαθία. Καλησπέρα από την κουλούρα Βερίας. Είμαστε σε αθισμένες ροδακινιές, ένα πολύ ωραίο θέαμα που το βλέπουμε εμείς πάρα πολύ συχνά όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά έχει μια πολύ ωραία διαφήμιση εδώ με τον όμιλο τουριστικών της Βέρειας και ξαφνικά ήρθανε από το National Geographic και μας κάνανε ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ για αυτές τις ωραίες ροδακινιές. Γιατί μιλάμε... γιατί μιλάμε για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία για την ανάδειξη του πλούτου της Βέρειας. Ναι, ναι. Τα άνθη είναι πάρα πολύ ωραία αυτή την εποχή. Κρατάνε ένα μήνα και ο κόσμος ενδιαφέρεται πάρα πολύ. Έρχονται πάρα πολλές οικογένειες, βγαίνουν φωτογραφίες με τα παιδιά τους. Είναι ένα πολύ θαυμάσιο και ωραίο θέαμα. Έτσι, είναι ακριβώς η φύση στα καλύτερά της. Βλέπουμε μοναδικές εικόνες με αυτό το χαρακτηριστικό ροζ πάπλωμα, ενός ροζ, έτσι, το ιριδίζον ροζ νομίζω, με το έντονο πράσινο να φιγουράρει πολύ έντονα, σαν πίνακα ζωγραφικής είναι. Έτσι ακριβώς. Και οι δημοσιογράφοι που μας κάνανε το ρεπορτάζ με τον National Geographic και μας λέγανε ότι είναι πιο ωραίο θέαμα και από τις κερασκές που έχει στην Ιαπωνία. Και γι' αυτό το λόγο δείξανε ενδιαφέρον και κάναμε ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ και τους δώσαμε τα προϊόντα μας, γιατί έρχονταν συνεχόμενα. Δηλαδή είδαν τα άνθη, είδαν τον καρπό, που ο καρπός είναι ο καλύτερος και θα θέλαμε πραγματικά να τα δοκιμάσετε όταν θα έρθει η ώρα να μας ξαναβγάλετε να δείτε πόσο υγιεινά και σωστά προϊόντα έχουμε, να σας δώσουμε να δοκιμάσετε κι εσείς. Κοιτάξτε, θα κάνουμε μια συμφωνία τηλεοπτική. Εμείς θα ξανασυνδεθούμε, αλλά κι εσείς θα μας στείλετε ένα ωραίο τελαράκι με ροδάκινα. Εννοείται. Τα ροδάκινα της κουλούρας είναι τα καλύτερα, να ξέρετε. Λοιπόν, είναι μοναδικές περιοχές. Έτσι ακριβώς. Είναι όμως και η αγάπη. Είναι και η αγάπη από την οποία ξεχυλίζει η εικόνα αυτή. Όμως, πριν φτάσουμε στον καρπό, καταλαβαίνουμε ότι είναι 20 με 25 μέρες που διαρκούν αυτά τα όμορφα πέταλα πάνω στον δέντρο πριν γίνει καρπός. Έτσι, 20-25 ημέρες κρατάει από. Υπάρχουν λευκά άθη, είναι ανάλογα με τις ποικιλίες που υπάρχουν και όλη η Μαθία είναι χρωματιστή, είναι ένα πάπλωμα από διάφορα χρώματα. Και ενθουσιάζεται ο κόσμος και έρχονται και βγαίνουν φωτογραφίες με τα παιδιά τους για γάμους. Βγήκαν κάποιες φωτογραφίες για γάμους, είναι μέσα στη φύση. Τι όμορφο. Είναι πιο όμορφο. Πιο όμορφο, πιστεύω, από κάτι που είναι μέσα στη φύση. Είναι ό,τι καλύτερο έτσι υπάρχει. Ένας εξαιρετικός καμβάς. Και βέβαια, όταν κάνει τόσο όμορφες μέρες, ένα παραπάνω βέβαια. Να μου κάνετε και ένα σχόλιο, αν έχετε δεχθεί μηνύματα μόνο από την Ελλάδα και αν ναι, από ποιες περιοχές ή και από το εξωτερικό. Πάρα πολλά τηλεφωνήματα και από την Ολλανδία και από Αγγλία, από την Κρήτη μας πήραν τηλέφωνο και μας είπαν ότι θα θέλανε πραγματικά να κάνουν εδώ το γάμο τους. Είναι ένα πολύ ωραίο θέαμα. Έτσι, υπάρχουν και οι καλλιεργητές, τα προσέχουμε γιατί όντως ζούμε καθαρά από αυτά εδώ και δείχνουν ενδιαφέρον για να έρθουν να φωτογραφηθούν για το γάμο τους, για διάφορες... Δικές τους όμορφες αναμνήσεις. Λοιπόν, και με αυτή την όμορφη εικόνα θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σας στείλουμε την αγάπη μας και ειλικρινά θα χαρούμε πολύ να συνδεθούμε εκ νέου όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου και δούμε τους καρπούς πάνω στο δέντρο. Να είστε πάντα καλά. Έτσι, και να σας στείλουμε και εσείς να δοκιμάσετε και εσείς. Θα χαρούμε πολύ. Είναι τα καλύτερα, να τα αγαπάμε τα ροδάκινα. Τα αγαπάμε πολύ. Ένα παραπάνω τα δικά σας. Τα φιλιά και την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο. Εκεί να είστε καλά. Όταν κάτι καλλιεργείται με αγάπη, δεν μπορεί παρά μόνο εύγευστο να είναι και γενικότερα να καρποφορεί. Και αυτό δεν το λέω μόνο για τα δέντρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, φίλοι και φίλοι,